Δύο λεπτά τώρα. Έχουμε την κυρία Γούτα και τον κύριο Λάλα, οι οποίοι είναι, ας πούμε, οι τεχνοκράτες, να πούμε, ευαισθητοποιημένοι μέσα, βέβαια. Κυρία Γούτα, η κατάσταση είναι τόσο δραματική όσο την περιγράφουμε. Δηλαδή, άμα αρχίζουν και βγαίνουν από τον πάτο της λίμνης οι εκκλησίες απάνω, σημαίνει ότι τι θα γίνει τώρα τα επόμενα χρόνια. Και αυτό... τι μέτρα προτείνετε εσείς, τι τεχνοκράτες, να προσθέσω εγώ, κυρία Γούτα. Τι μέτρα μπορούν να ληφθούν τώρα, έστω έτσι. Αυτό είναι πραγματικά ένα πολύ έντονο σημάδι, ένα καμπανάκι, ένα συναγερμός, θα έλεγα ακόμη καλύτερα, του προβλήματος του μεγάλου που έχει να κάνει με τα υδατικά αποθέματα όλης της χώρας. Και εδώ μιλάμε για μία λίμνη η οποία είναι τεχνητή, αλλά τα ίδια συμπτώματα και τα ίδια προβλήματα έχουμε ακόμα και σε φυσικές λίμνες. Εκεί πάνω στη Θεσσαλονίκη, δεν είναι, που είστε ακριβώς. Και στα ίδια, δεν είναι. Ακριβώς έτσι. Δυστυχώς έχουμε εδώ στη γειτονιά μας την λίμνη Κορώνια, που είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα των προβλημάτων. Η οποία έχει, είναι σε δύσκολη κατάσταση, σε άσχημη κατάσταση, πρέπει να γίνουν πολλά έργα. Έχει διαταραχθεί η ισορροπία της περιοχής και βεβαίως πρέπει να υπάρξει μια μεγάλη μέρημνα, ναι, για όλη την κατάσταση των υδάτων. Εσείς ως τεχνοκράτες και ο κύριος Λάλα. Εδώ ακούω εγώ από κάτι συνέδρια, θα κάνουμε και ένα συνέδριο τώρα τον Μάιο με το Μέγκα και τα λοιπά. 5 με 7 Μαΐου. 5 με 7 Μαΐου, ας πούμε, για να έχουμε μια ευαισθητοποίηση. Εδώ ακούω ότι λέει θα μπορούσαμε να γλιτώνουμε το 30% του νερού εάν δεν υπήρχαν οι διαρροές. Τι είδους διαρροές? Ακριβώς. Να πούμε, ναι, να πούμε αυτό, κύριε Καμπουράκη, γιατί το πρόβλημα της ποσότητας των υδάτων είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο θέμα. Είναι διπλό το θέμα των νερών. Είναι και το ποσοτικό και το ποιοτικό. Εδώ αυτή τη στιγμή εντοπίζουμε τα προβλήματα του ποσοτικού προβλήματος, ναι. Το ότι πέφτει η στάθμη. Πραγματικά πρέπει να δει κανείς το θέμα συνολικά και είναι πολύ εντυπωσιακά τα νούμερα. Αν σκεφτεί κανείς ότι στην Ελλάδα το 85% είναι ένα νούμερο που θα το έχουμε ακούσει πολλές φορές τώρα τελευταία. Το 85% των νερών καταναλώνεται, της κατανάλωσης του νερού, πηγαίνει στην αγροτική χρήση. Και μόνο το υπόλοιπο 12% πηγαίνει για ίδρυυση, δηλαδή, και ένα 3% για βιομηχανία. Τα μπαμπάκια αυτά είναι πιο κάποιοι. Ο αγροτικός τομέας καταναλώνει πάρα πολύ. Ναι. 32% είναι αρδευτικές. Κύριε Αγούτα, τι λέτε δηλαδή, ότι υπάρχει αλόγιστη χρήστη από τους αγρότες ή ότι δεν υπάρχει οργάνωση? Αυτό γιατί είναι να γίνει μια πιο ορθολογική διαχείριση. Αυτό είναι μια μεγάλη πληγή. Δεν μπορούμε να πούμε ότι δεν είναι αγρότες όμως, υποθέτω. Όχι βεβαίως, αλλά πρέπει κανείς να κάνει έναν εξορθολογισμό της χρήσης. Η πολιτεία πρέπει να το κάνει αυτό. Ορίστε. Η πολιτεία πρέπει να το κάνει αυτό. Είναι σύνθετο το πράγμα. Πρέπει να ξεκινήσει βεβαίως και από την πολιτεία και από τον κεντρικό σχεδιασμό. Είναι πολύ σημαντικό και αυτό που ανέφερε η κυρία Πιπηλή προηγουμένως, και η ενημέρωση και η ευαισθητοποίηση του κόσμου, των πολιτών, των αγροτών. Αλλά σε αυτή την περίπτωση, ειδικά για τους αγρότες, θα έλεγα ότι πρέπει να ξεκινήσει να υπάρξει, ένας κεντρικός σχεδιασμός και μέτρα. Έτσι ώστε να... Δεν είμαστε στη Σοβιετία, κυρία Γούτα, δεν γίνεται. Λέω ότι από το 85% των νερών που πηγαίνουν για την αγροτική χρήση, περίπου το 50% είναι σπατάλι νερού. Είναι πολύ σημαντικό. Αλλά φταίνε και οι αγρότες. Έχει δίκιο η Πιπηλή που το λέει. Εάν ποτίζεις το μεσημέρι... Φταίνε υπό την έννοια του ότι πρέπει να... Επειδή ποτίζουν το μεσημέρι, ας πούμε. Κοιτάξτε, το θέμα του νερού έχει να κάνει με το πώς το χρησιμοποιείς. Ναι. Υπάρχει μια οδηγία η οποία υποτίθεται ότι θα βάλει όλα αυτά τα πράγματα σε κάποια τάξη. Υπάρχει μια οδηγία η οποία λέει μέχρι το 2015 θα πρέπει να έχουμε δείκτες που αφορούν την ποιότητα του νερού, δείκτες της χρήσης του νερού και όλα αυτά τα πράγματα θα τακτοποιηθούν. Μέχρι το 2015 θα πρέπει να υπάρχει η διαχείριση πλέον σε επίπεδο λεκάνης απορροής και όχι. Δεν καταλαβαίνω ο κόσμος αυτά. Εμείς ο Κοσμάκης τι να κάνει? Να μην τραβά το καζανάκι. Ο Κοσμάκης, όχι. Ο Κοσμάκης θα πρέπει να αποφασίσει ο αγροτικός κύριος πληθυσμός ότι κάποια στιγμή θα πρέπει να αλλάξει τον τρόπο που διαχειρίζεται το νερό. Ναι. Τόσο απλά. Είναι αργά, κύριε Λαλά, έχουμε... 2015 που λέτε αυτό. Βεβαίως. Έχουμε... μπροστά μας. Εδώ βγαίνουν τα φωλιά. Μα έχουμε ήδη αργήσει. Αυτή η οδηγία είναι του 2000. Να πω το εξής, θα σας στείλω αύριο ειλικρινά να μου προτιμήσει ένα συνεργάτη σας τα αποτρόπαια, έτσι στην ουσία πλάνα. Είχα τραβήξει στον κάμπο το Θεσσαλικό, είχα δει το εξής καταπληκτικό φαινόμενο πριν από 4 χρόνια. Καταρακτοδός έβρεχε και όλα τα συστήματα, τα λεγόμενα, σε εκατοντάδες χιλιάδες στρέμματα
λειτουργούσαν σαν να ήταν. Αυτό όμως πρέπει να είναι καταδικαστέο. Ήδη οι αγρότες στον κάμπο το έχουν καταλάβει ότι κάνανε εγκληματική πολιτική και θα σας πω και μία άλλη παράμετρο. Η λίμνη Πλαστήρα είναι διπλής σημασίας. Είναι και αρδευτική και υδροηλεκτρική. Και ανεπτύχθη και ο τουρισμός που έσωσε τα εγκαταλελειμμένα εκείνα ορεινά χωριά. Τώρα, έχουν πάθει το εξής. Δεν έχουν να αρδέψουν διότι κάτω στον κάμπο το ξεχύλωσαν το πράγμα, δηλαδή το κατασπατάλησαν. Υπάρχει αυτή η κόντρα νομού Καρδίτσας με νομό Λάρισας και έχουν ήδη πολλές φορές κυριολεκτικά πλακωθεί στο ξύλο. Τουριστικά κινδυνεύει, γιατί άμα κατέβει το νερό, γιατί να πάει ο άλλος να απολαύσει πει τα υπολείμματα. Και δεν μπορεί και το φράγμα το υδροελεκτρικό σε περίπτωση. Λοιπόν, εδώ χρειάζεται αυστηρή προειδοποίηση και έλεγχος και εδώ φταίει η πολιτεία. Και οι κυβερνήσεις. Παρακαλώ, κυρία Βουλή. Γιατί χαϊδεύουν τα θεία των αγροτών, κυρία Βουλή. Σε ό,τι αφορά το εγώ τι θα μπορούσε να γίνει. Εγώ νομίζω ότι φταίνουν οι πισίνες, αλλά μιλάτε ότι φταίνουν οι αγρότες. Και τα πλυντήρια αυτοκινήτων. Κύριε Καμπουράκη, τα νούμερα που είπαμε, 85% της κατανάλωσης του νερού πηγαίνουν στους αγρότες. Και από αυτό το 85%, περίπου το 50% είναι σπατάλι νερού. Δηλαδή, το να πει κανείς ότι θα ποτίζω το χωράφι μου, αλλά θα το ποτίζω όταν πρέπει και όπως πρέπει, με το κατάλληλο σύστημα, είναι μία παράμετρος. Μία άλλη παράμετρος που έχει να κάνει με τον κεντρικό σχεδιασμό που είπαμε προηγουμένως, είναι να επιλεγούν και να προωθηθούν οι καλλιέργειες εκείνες, οι οποίες είναι κατάλληλες για κάθε περιοχή. Κύριε Αγούτα, πώς τα βλέπετε αυτά, όλα τα εργαστικά. Αυτό ήθελα να πω, είναι μια πολύ καλή αφορμή το παράδειγμα του κυρίου Στρατουδάκη να επανέλθουμε σε κάτι που είπαμε στην προηγούμενη κουβέντα μας, ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό μέσα στο πρόβλημα της διαχείρισης των υδάτων να δει κανείς το τι είδους καλλιέργειες επιλέγει. Γιατί υπάρχουν οι υδροβόρες καλλιέργειες, οι οποίες έχουν μεγάλη αγώνα στη χώρα. Κύριε Αγούτα, είστε πολιτικοποιημένο πρόσωπο, ξέρετε όμως ότι οι από τη Θεσσαλία και πρέπει να βγάλουν τα μπαμπάκια και να βάλουν φραγκοσικές και άμα φύγει και να χάσουν με το μαλλί σου όπως είναι έτσι καλοφτιαγμένο. Θέλει οπωσδήποτε έναν κεντρικό σχεδιασμό και πολιτική βούληση θέλει, κυρία Κούτα. Εσείς ξέρετε ότι πολιτικοποιημένοι, ξέρετε ότι θέλει πολιτική βούληση. Βεβαίως θέλει πολιτική βούληση. Και επίσης ένα από τα μέτρα τα οποία δεν αναφέραμε προηγουμένως, τα οποία μπορεί να οδηγήσουν σε βελτίωση των υδατικών αποθεμάτων, είναι να εφαρμόσει κανείς μία πολιτική τιμολόγηση, κάτι το οποίο θα υποχρεωθούμε να το νερό, κάνουμε προκειμένου να αποφεύγουμε την υπερκατανάλωση. Μα η ΔΑΠ το κάνει ήδη, νομίζω, κύριε Αγούτα. Δεν μιλάω μόνο για την αστική κρίση. Μισό λεπτό, κύριε Αγούτα, κάτσε γιατί εσύ ήσουν υποψήφια, αλλά βουλευτήνα δεν είσαι ακόμα. Η Φωτεινή εδώ πέρα που είναι. Τι να πει. Έχει δίκιο η υπερτιμολόγηση. Τι να πει δηλαδή στη να πει το νερό. Η υπερτιμολόγηση, ξέρει η γυναίκα τι λέει. Η υπερτιμολόγηση έχει να κάνει με την υπερκατανάλωση. Δηλαδή. Σου λέει πέναλτι, να πλειώσει. Σου λέει, κύριε μου, μέσω όρο μία τετραμελής οικογένεια χρειάζεται τόσο νερό. Ναι. Αυτό θα παραμείνει σταθερό όπως είναι. Αν εγώ είμαι δήμος ή ιδιώτης και έχω 8 στρέμματα γκαζόν ή θέλω να αλλάζω κάθε χρόνο το νερό ή κάθε 6 μήνες πισίνας, θα με υπερτιμολογήσει. Και είναι για την προστασία του μέσου νοικοκυριού. Ναι. Αυτό και δεν αυτό, εννοείται. Και αυτό βεβαίως. Και το εννοώ και στην αστική χρήση, γιατί ως Έλληνες είμαστε πολύ σπάταλοι στην οικιακή κατανάλωση. Σπαταλάμε κατά 50% περισσότερο νερό από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο του Ευρωπαίου έλα πολίτη. Έλα τώρα και τώρα αλλά γιατί μυρίζουμε στα λεωφορεία μέσα, ρε Γιάννα. Για πες μου εσύ δηλαδή. Ναι, αλλά... διερεύνηθεί. Αλλά εγώ για την τιμολόγηση που είπα προηγουμένως, εννοώ ότι η τιμολόγηση πρέπει να εφαρμοστεί και δεν το λέω εγώ βεβαίως, είναι κάτι το οποίο το επιβάλλουν και οι ευρωπαϊκές οδηγίες να εφαρμοστεί και στον αγροτικό τομέα. Οπότε θα είναι πολύ διαφορετική η αλληλεγγύη. Ποια κυβέρνηση θα το κάνει, κύριε Αγούτα, ποια ελληνική κυβέρνηση, ποιο λεπτομέρειο.